Από τη στιγμή που ήσασταν στο σημείο, υπήρχε κάτι το οποίο σας έκανε εντύπωση, παρά το γεγονός ότι δεν είστε γιατρός, υπάρχει κάτι το οποίο είναι αξιοσημείωτο στην εικόνα της ΟΡΟΥ? Ξεκαθαρίζουμε ότι δεν είμαι γιατρός. Ναι, μας επετράπει για ένα πεντάλεπτο, κάπου τόσο, να κάνουμε μια επιστασία επί της ΟΡΟΥ. Να κάνουμε. Εγώ ήμουν απλώς παρόν. Τον πρώτο λόγο φυσικά τον είχε ο κ. Βουγιουκλάκης. Τι είδαμε? Είδαμε δύο διαμπερή τραύματα στο χώρο της καρδιάς, διαμπερή λέγοντας οι βολίδες έχουν βγει από την πλάτη, και κανένα άλλο πλήγμα σημαντικό τέτοιο που να είναι αξιόλογο να περιγραφεί. Απλώς σεβόμενος και την ιατρική επιστήμη και την ιατροδικαστική επιστήμη, με τις κουβέντες που κάναμε αντιληφθήκαμε ότι σίγουρα δεν υπήρχε εξεπαφής πυροβολισμός. Ωστόσο, τα τραύματα που φέρει στην πλάτη και στο στήθος ο νεκρός έχουν ήδη συραφεί, οπότε δεν υπάρχει κατά την άποψή μας και κανένα νόημα περαιτέρω έρευνας, γιατί όποια στοιχεία και να υπήρχαν, ακόμα και υπολείμματα, εθάλυση, καπνού ή οτιδήποτε από τις βολίδες, δεν υπάρχουν πια γιατί έχουν συραφεί. Έχει πληθεί το πτώμα. Δεν είχε κάποιο νόημα περισσότερο η παραμονή εκεί. Δεν ξέρω αν σας εξυπηρετεί αυτή η ερώτηση, και πάντως είμαι σίγουρα μακριά από την ιατρική επιστήμη, ακροβατώ αυτό. Ο κύριος Μουγιουκλάκης, όταν το είδε αυτό, όταν την είδε τη συραφή, τι είπε? Δεν μπορούσε να πει κάτι άλλο. Απλώς αντιλήφθηκε ότι εδώ υπάρχει μια κατάσταση όπως την διαπιστώνουμε. Την μιλήσαμε ο ένας με τον άλλον και φύγαμε στο πεντάλεπτο. Αν μη τι άλλο, μας επετράπει αυτό. Ευνηδίως μας επετράπει. Χωρίς λόγο μας είχε απαγορευτεί το άλλο. Μας επετράπει αυτό, όμως πρέπει να το παραδεχτώ ότι μας επετράπει. Τραύματα στα πόδια που να αποδεικνύουν ότι έγινε μια προσπάθεια πιο μπροστά να. Κανένα τραύμα ορατό μακροσκοπικά. Έτσι, σεβαστή βέβαια και τον ιατροδικαστή, ο οποίος δεν έκανε τη δουλειά του όπως θα έπρεπε. Μόνο μακροσκοπικά σας λέω ό,τι μπορέσαμε να δούμε με πολύ πολύ αδρό τρόπο.